πρόστιμο επευλήθη σε εργαζόμενοι που κάμνιζε στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Γιώργος Γεννηματάς μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν στις 8 Αυγούστου οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής. Έφυγε τσιγάρο σε τασάκια. Εδόθη το πρόστιμο, βεβαίως. Υπήρχε ένας θόρυβος ότι έγινε αυτό το γεγονός. Θορυβήθηκε ο κόσμος και νομίζω θα προσαρμοστεί περισσότερο και γρηγορότερο. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος ο αντικαπνιστικός. Βεβαίως, βεβαίως. Και μακάρι να μπορούσαμε να το κόψουμε κιόλας. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. 55 χρόνια το καπνίζω. Κάνατε προσπάθεια. Προσπάθησα, αρρώστησα μια φορά και 55 μέρες. Τέτοιο. Μετά λέω, τι στο καλό, τώρα είμαι εντάξει, δεν θα καπνίσω. Τι λέει ο νόμος? Απαγορεύεται το κάπνισμα. Συμφωνώ. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος πιο εντατικά. Και πρέπει να κόψουμε το τσιγάρο και ιδιαίτερα οι γυναίκες, οι οποίες έχουν 80% σε εμάς, να πάθουν προβλήματα και ιδιαίτερα καρκίνο. Η εργαζόμενη συνελήφθη από αυτοφόρο να καπνίσει στη μονάδα λοιμόξεων, όπου και έγιναν οι καταγγελίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, ενώ στο έγγραφο των επιθεωρητών δεν αναφέρεται αν επιβλήθηκε σχετικό πρόστιμο και στον υπεύθυνο της μονάδας λοιμόξεων ή αν και αυτός απουσίαζε στον αντικαταστάτη του καθώς και στον διοικητή του νοσοκομείου. Συμφωνείτε σε αυτό? Συμφωνώ. Συμφωνώ και παυξάνω όχι μόνο στο νοσοκομείο και σε οτιδήποτε ενοχλείται το κάπνισμα. Εντάξει, είτε λέγεται δημόσιος χώρος, είτε τι να σου πω, είτε ιδιωτικός. Βέβαια, ιδιωτικός δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο, γιατί είναι καθαρά ιδιωτικός. Αλλά στα δημόσια έπρεπε κάποτε να μπει μια τάξη. Και πιστεύω ήρθε ο καιρός να μπει πλέον μια τάξη. Είστε υπέρ το να εφαρμοστεί ο νόμος ο αντικαπνιστικός, στο σύνολο? Κοιτάξτε, σαν επαγγελματίας όχι, γιατί θίγομαι. Αλλά σαν Έλληνες πολίτες σίγουρα συμφωνώ. Τώρα οι απόψεις ζήσατε. Αν μπορέσει το κράτος, η ελληνική πολιτεία και βρεθεί μια φόρμουλα στο κομμάτι αυτό, θα είναι ό,τι καλύτερο. Που να μην θίγει τους επαγγελματίες αλλά και τους καπνιστές.